στον απόϊχο τώρα της εκλογικής διαδικασίας του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθήσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ τι λένε οι Θεσσαλονικείς για την εκλογή του νέου Δημάρχου, του Κωνσταντίνου Ζέρβα, για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι θέλουν, τι θα ήθελαν να ακούσουν ότι πραγματοποιείται, να δουν ότι πραγματοποιείται σε σχέση με τις εξαγγελίες και ποια είναι η άποψη που εκφράζουν για το εκλογικό αποτέλεσμα στο βίντεο που ακολουθεί. Το δίλημα ταχιάωσης Ζέρβας του Δήμου Θεσσαλονίκης έλαβε τέλος. Οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν με 66,79% ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης που θα διαδεχθεί τον Γιάννη Μπουτάρη στη Δημαρχία. Στο σύνολό τους οι πολίτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι με την εκλογή Ζέρβα. Ναι, μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο καθόλου. Ούτε το όνομα του ήξερα. Όμως. Στην τηλεόραση μια μέρα τον είδα, ο Ζέρβας ήταν έτσι ένα χαμηλό τόνον άνθρωπος, ευγενικός μου άρεσε η φυσιογνωμία του, όλου του κινήσεως του και είπα, οκ, αυτός είναι, μ' αρέσει. Είναι καλός, φαίνεται καλός να είναι, δηλαδή θα δείξει ο χρόνος. Παιδιά, εγώ δεν ψήφιζα, δεν ξέρω. Καλός μου φαίνεται, εκτός. Τώρα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Είναι θετικά, σαν νέος άνθρωπος. Ελπίζουμε να κάνει καινούργια πράγματα. Τι να πω. Μια χαρά, υπέροχη εκλογή και το ψήφισα και περίμενα να βγει ο Ζέρβας μετά. Εγώ είμαι Ηρακλήδη. Τώρα μην το βάζει τον Ηρακλή στη μέση. Είμαι Ηρακλήδη. Αλλά προτίμησα να ψηφίσω τον Ζέρβα να πούμε σε σχέση με τον Ταχιάο. Για ποιο λόγο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα? Το Ζέρβα. Γιατί δεν είχα κάποιον λόγο ιδιαίτερο, αλλά τον Ταχιάο έχω κάποιες απόψεις για τον Ταχιάο. Για αυτές μου τις απόψεις δεν ήθελα να τον ψηφίσω να τον Ταχιάο. Νομίζω ότι ήταν ότι καλύτερο. Γιατί πιστεύετε? Νομίζω ότι μπορεί να είναι της Νέας Δημοκρατίας, να ανήκει εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι, νομίζω δεν πρέπει να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Έπρεπε να ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα. Πάντως, νομίζω είμαι πολύ ευχαριστημένος που βγήκε. Την περιμέναμε όλοι ότι τελικά θα είναι ο κύριος Ζέρβας ο επόμενος δήμαρχος. Εντάξει, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία μία μάχη μεταξύ τους. Εντάξει, πιστεύω ότι... Είστε αγαπημένοι από το αποτέλεσμα. Ναι. Χθες το έμαθα ξαφνικά. Εντάξει. Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Πώς σας φάνηκε όμως? Μάλλον καλό. Αυτό που τονίζουν οι πολίτες είναι ότι περιμένουν πολλά από τον νέο δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι σε 4 χρόνια οι Θεσσαλονικείς θα έχουν μια καλύτερη πόλη και θα ζουν μια πολύ καλύτερη καθημερινότητα. Σοβαρές προεκτάσεις τώρα φαίνεται πως παίρνουν τα επεισόδια που έλαβαν χώρα πριν από λίγες ώρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε φοιτητές και καθηγητές. Καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο παίρνει και επίσημα θέση, το επεισόδιο είναι σε συνέχεια παρόμοιων επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας. Ομάδα 30 περίπου φοιτητών εισέβαλε βία στα γραφεία της Βρετανίας του Αριστοτελείου. Αναφέρει ανακοίνωση του Απουθού, προπυλακίζοντας, φωνάζοντας συθήματα, βρίζοντας, απειλώντας και ασκώντας σωματική βία σε φύλακες, εργαζομένους, παρευρισκόμενους, καθηγητές, τον Μπρίτανη και τους Αντιπριτάνης. Τηλεοπτικό συνεργείο που έτυχε να βρίσκεται στο χώρο για άλλο σκοπό αναγκάστηκε δια της βίας να σβήσει οποιαδήποτε καταγραφή, αναφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνεχίζει. Αυτή τη φορά ασκήθηκε έντονη σωματική βία κατά παρευρισκόμενου καθηγητή. Συγκεκριμένα του αφαίρεσαν το κινητό για να σβήσουν οποιαδήποτε καταγραφή γεγονότων, το γροθοκόπησαν και τον εξώθησαν βία προς παρακείμενο ανοιχτό παράθυρο, με κίνδυνο να πέσει από τον 7ο όροφο. Ευτυχώς ενθρηνήσαμε θύματα, τονίζει η ανακοίνωση. Σύμφωνα τώρα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το κύριο αίτημα της ομάδας αυτής είναι να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Εγκλήτου. Αξίωση κατά φανώς παράνομη. Τέτοιες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές τραμπούκων δεν έχουν καμία θέση στις συνεδριάσεις ενός δημοκρατικού οργάνου όπως η Σύγκλητος. Η Σύγκλητος είναι ένα αντιπροσωπευτικό σώμα διοίκησης που δεν νομιμοποιείται με νομοθεσία να συνεδριάσει με την παρουσία τρίτων στην αίθουσα. Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τονίζεται στην ανακοίνωση. Επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δέχεται εκπροσώπους φοιτητών, αλλά όχι ομάδες που προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους με τη βία.
Οι αποφάσεις για το θέμα αυτό έχουν γνωστοποιηθεί δημόσια από τις 8 Οκτωβρίου του 2014 και παραμένουν και σήμερα ενεργές. Αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φυσικά έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές, όπως τονίζεται, το Υπουργείο και η Εισαγγελία, καθώς και η αστυνομία, για όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν και έλαβαν χώρα πριν από λίγες ώρες. Το Αριστοτέλειο καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθηγητές, εργαζομένους και φοιτητές να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες. Έτσι καταλήγει λοιπόν η ανακοίνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αυτά τα επεισόδια, τα οποία σε μικρότερο βαθμό εκτελήθηκαν και την περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται πως ένα από των Βρετανικών εκλογών θα συνεχίσει να είναι τεταμένο το κλίμα. Πάμε τώρα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και να δούμε τον κύριο Μανδαλιανό, ο οποίος είναι ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος στην περιοχή. Φαίνεται πως το δικό του πρόγραμμα προκρίθηκε έναν πολιτικό του αντιπάλου και οι δημότες Κορδελιού Ευόσμου τον επέλεξαν για τη θέση αυτή. Θέλω να πω ότι με τιμά και ευχαριστώ όλους τους δημότες που τίμησαν το συνδυασμό με την ψήφο τους. Είναι συγκινητικό, ταυτόχρονα είναι και μεγάλη υποχρέωση, αλλά πλέον ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ρίχνει λάσπη, δεν μπορεί να δημιουργείς κλίματα ψεύτικα και φήμες ψεύτικες και κατάλαβε την καθαρότητα. Υποσχόμαστε με καθαρότητα θα πολεμήσουμε για όλη την τετραετία που μας επέλεξε ο κόσμος και θα τον κοιτάμε στα μάτια ξεκάθαρα. Πρέπει τη γενικότερη αυταξία του Δήμου, δηλαδή ο κόσμος παραπονιέται για απλά πράγματα που φωτιστικά στους δρόμους που δεν έχουν αλλαχθεί, από κακή οδόστρωση, από πλάκες πεζοδρομίου, από ακλάδευτα δέντρα, τα πολύ απλά πράγματα, μέχρι και τα πιο δύσκολα που είναι η έλλειψη σχολικής στέγης, η δυσοσμία, η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ξαναλέω, πολλά πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παράλληλα και να προσπαθήσουμε να τα προχωρήσουμε. Ο αθλητικός χώρος πρέπει να δοθεί. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να σκουριάζει. Δεν μπορεί να τρέχουν οι πολίτες σε μια άλλη περιοχή για να αθληθούν τα παιδιά τους να πάνε κολυμπητήριο. Οφείλουμε να το δώσουμε στον κόσμο. Θα το κάνουμε. Υπάρχουν τρόποι. Ξέρω ότι χρειάζονται πολλά κονδύλια. Θα τα εξασφαλίσουμε με προγράμματα ΕΣΠΑ. Και επίσης και το θεατράκι που είναι στην οδό Μοναστήριο, το πολιτιστικό κέντρο Κορδελιού, το οποίο έγινε, αγκαινιάστηκε και έμεινε ανενεργό. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να ανοιχτεί. Και αυτό μένει κλειστό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, έχουν γίνει έργα. Και αν πραγματικά είναι τόσο δύσκολη η συντήρηση, δεν το νομίζω. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες συντήρησης του χώρου και να το δώσουμε για χρήση. Όπως επίσης, πέρα το πάρκινγκ του Κορδελιού, το οποίο θα διευκολύνει όλη την υποτελειασμένη οδό και θα δώσει τόνο στην αγορά, και ένα πάρκινγκ μεγάλο, όπως είπαμε, πλησίων του Ναού του Ευαγγελισμού στο οικόπεδο Πανικόλαου, το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Τριόροφο υπόγειο πάρκινγκ με χώρο αναψυχή πάνω από αυτό. Θα δώσουν ανάσα στην περιοχή και θα τονώσουν και την τοπική αγορά, όπως σας είπα. Αλλαγή σκητάλη σε επίπεδο δημοτική αρχή θα έχουμε και στο Δήμο Δέλτα. Εκεί προηγήθηκε στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ο κύριο Ιωαννίδη έναντι του κυρίου Φωτόπουλου. Νέο δήμαρχο είναι ο κύριο Ιωαννίδη, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία να δούμε τι λένε και οι δημότε όσον αφορά το πρόσωπο του νέου δημάρχου. Με την εκλογή του Δημάρχου Δέλτα, Γιάννη Ιωαννίδη, κάτοικοι τη περιοχή των Διαβατών αναμένουν να δουν να υλοποιούνται τόσο οι δεσμεύσει του, όσο και μια σειρά από έργα υποδομή. Οι απαιτήσει που έχει η περιοχή μα γενικότερα και στα Διαβατά και στη Μαγνησία και γενικότερα ο Εχέδωρο ο Παλιό είναι πολύ μεγάλε. Ό,τι δεν μπόρεσε να καλύψει ο απερχόμενο Δήμαρχο, θα πρέπει να τα καλύψει ο νυν Δήμαρχο. Νομίζω ότι περίοδο χάρτο δεν θα έχει, γιατί οι απαιτήσει είναι πολλέ και τα προβλήματα μεγάλα. Και από εκεί και πέρα στο χέρι του είναι πολλούς συμβούλους έχει από την περιοχή. Είναι κάτοικος της περιοχής, έχει γνώση των προβλημάτων. Πιστεύω να ανταποκριθεί. Σίγουρα κάτι περισσότερο από τον προηγούμενο που απουσίαζε 4 χρόνια από την περιοχή μας. Είναι νέο παιδί. Περιμένουμε περισσότερα. Να δει τα προβλήματα του τόπου και να είναι κοντά στον κόσμο. Να είναι κοντά στον κόσμο. Τα προβλήματα του κόσμου, αυτά να λυθούν. Το μόνο που έχω να ευχηθώ στον καινούργιο μας δήμαρχο, καλή επιτυχία να έχει στο έργο του και να του δώσει ο Θεός κουράγιο να πετύχει αυτά που έχει σκοπό να κάνει. Στην περιοχή της Σύνδου η καθαριότητα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή. Περιμένουμε μια βελτίωση καινούργια μέσα στο Δήμο το Δέλτα.
να δούμε κάτι καλύτερο. Κάνε έναν δρόμο, λίγο την καθαριότητα. Περιμένουμε δουλειές να κάνει. Δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, σε ό,τι αφορά τους δρόμους, σε ό,τι αφορά το Δημαρχείο, σε ό,τι αφορά ό,τι είναι καλό για το τόπο να γίνει. Ζητάμε να φτιάξει ωραία πράγματα στη Σύνδο. Δηλαδή. Δεν γίνει τόσα χρόνια, τίποτα δεν γίνεται εδώ στο χωριό. Ας ελπίσουμε τώρα αυτός που μπήκε ο καινούργιος δήμαρχος να φτιάξει σωστά πράγματα. Αρκετοί ήταν οι δημότες που αναφέρθηκαν συνεργασίες που χρειάζονται να γίνουν ώστε να ωφεληθεί συνολικά ο Δήμος Δέλτα. Επιτέλους, για μία μοναδική φορά, να ξεκινήσουν να δώσουν το καλό παράδειγμα, να συνεργαστούν για να είναι αυτός ο Δήμος Δέλτα, ο μεγαλύτερος Δήμος που υπάρχει στη χώρα, να είναι πρότυπο για τους υπόλοιπους Δήμους. Ο Δήμος είναι μεγάλος, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ό,τι γίνεται καλύτερο αυτό για τον τόπο μας. Ο νέος Δήμαρχος Δέλτα με την ενσωμάτωση 100% έλαβε ποσοστό 53%, με τον κύριο Φωτόπουλο να έχει λάβει 46%. Ο κύριος Ιωαννίδης κάλυψε την αρχική διαφορά με τον επόμενο Δήμαρχο Μίμη Φωτόπουλο και πέτυχε έτσι την εκλογή του. Ο κύριος Ιωαννίδης απευθύνει ένα ευχαριστώ προς τους δημότες που τον ψήφισαν, όμως το ρεπορτάζ που ακολουθεί και επίσης αυτό που ζητούν οι πολίτες, ότι θα πραγματοποιήσει, δεσμεύεται, ότι θα πραγματοποιήσει ακριβώς αυτά που εξήγηλε βάσει του προγράμματος. Στο συνδυασμό του να ακούσουμε τις δηλώσεις στο ρεπορτάζ. Έτοιμος να πιάσει δουλειά για το καλό του Δήμου Δέλτα είναι ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ιωάννης Ιωαννίδης. Ο ίδιος έχει έρθει σε συνόηση με όλες τις παρατάξεις γιατί πιστεύει ότι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης δεν έχουν χώμα. Ζήσαμε πραγματικά μια χαρούμενη στιγμή, χθες το βράδυ. Από σήμερα όμως ξεκινάνε οι σκέψεις για την επόμενη μέρα. Οι συμπολίτες μου μας δώσαν την εμπιστοσύνη τους και μάλιστα ισχυρά ψήφισαν την αλλαγή, ψήφισαν τη νέα πορεία, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε και το οποίο δεσμευθήκαμε απέναντί τους. Είμαστε ικανοί, θεωρώ ότι θα διαμορφώσουμε μια συμπαγή ομάδα. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει, τα προβλήματα της δεν έχουν χρώμα. Έχω έρθει και σε συνεννόηση με τις άλλες παρατάξεις, ώστε να μπορέσουμε να διοικήσουμε το Δήμο με αποτελεσματικότητα και να λύσουμε τα προβλήματα τα χρόνια που υπάρχουν στην περιοχή μας. Ο κύριος Ιωαννίδης θα δώσει έμφαση στην καθημερινότητα με κυρίαρχα τα θέματα της κυκλοφορίας, της καθαριότητας και της ασφάλειας των πολιτών. Υπάρχουν κοινά προβλήματα σε όλες τις δημοτικές ενότητες, κυρίως στη δυτική πλευρά που ζούμε. Το ξέρετε κι εσείς και το γνωρίζετε. Είμαστε μια περιοχή η οποία έχει ουσιαστικά βασικά προβλήματα σε κάποιες δημοτικές ενότητες δικές μας και υποδομών, τα οποία θα επιχειρήσουμε να τα σχεδιάσουμε και να τα δομολογήσουμε. Αλλά κυρίως το βασικό είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός που ζει στην περιοχή. Τα προβλήματα της καθημερινότητας τα ζείτε, το κυκλοφοριακό, η βάση του περιβάλλοντος, η προστασία και η ασφάλεια του πολίτη και κυρίως η δημοτική ενότητα Αιχεδόρου είναι ψηλά στην ατζέντα μας. Έχουμε δρομολογημένο σχέδιο, επεξεργαζόμαστε και εξειδικεύουμε τις απαντήσεις σε όλα αυτά εδώ και θα σταθούμε αντάξει στην εμπιστοσύνη που μας δώσαν οι πολίτες και οι συμπολίτες μας. Στο πλάνο του κ. Ιωαννίδη για τη δίκηση του Δήμου περιλαμβάνεται η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου αλλά και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Σιγά σιγά φαίνεται πως οι δήμαρχοι θα αρχίσουν να βρίσκουν τους ρυθμούς τους ούτως ή άλλως, καθώς από 1η Σεπτεμβρίου θα αναλάβουν και επίσημα τα καθήκοντά τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε και πάλι κοντά στις 5.30 όμως καθημερινά με τα αυτοδιοικητικά. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα και οι ειδήσεις της ημέρας από τις 8.30 στις αναλύσεις με τον Σάκη Μόσχη και στη συνέχεια στις 9 με ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα και ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού αύριο. Μέχρι τότε καλό απόγευμα και καλό σας βράδυ.